Η προφυλάξη του Μιχαλογιάκου, κυρίες και κύριοι, κάνει το γύρο του κόσμου με πολλά διεθνή μέσα ενημέρωση να τονίζουν πως η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανακούφιση στην κυβέρνηση, ενώ γαλλικό δίκτυο μιλά για αντίφαση στο σκεπτικό των ανακριτών, οι οποίοι προφυλάξαν τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής και τον βουλευτή Λαγό, όμως άφησαν ελεύθερους άλλους τρεις βουλευτές. Or media reports in Greece say Athens police have placed the leader of the extreme right Golden Dawn Party in custody. He faces charges of running a criminal gang. Την είδηση της προφυλάκησης του αρχηγού της Χρυσής Αυγής μετέδωσαν όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με το BBC να σχολιάζει ότι η εξέλιξη αυτή φέρνει ανακούφιση στην ελληνική κυβέρνηση. Three of the four MPs who had appeared first at the court were freed on bail. Now that sowed the seeds of doubt in the minds of many here that perhaps the government's case against Golden Dawn was not quite as watertight as many had expected. So the fact that Nikos Mihaloliakos has been remanded in custody, I think, will really provide some kind of relief for the government. Την αντίφαση στο σκεπτικό των ανακριτών, με την οποία προφυλακίστηκαν μόνο ο Νίκος Μιχαλολιάκος και ο βουλευτής Γιάννης Λαγός, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι άλλοι τρεις χρυσαυγίτες βουλευτές, επισημαίνει το γαλλικό δίκτυο France 24. La décision est tout de même étonnante, car certes le chef de l'organisation criminelle est emprisonné, mais trois de ses députés, des ténors du parti, ont été relâchés en liberté conditionnelle hier, sous prétexte qu'ils n'étaient pas membres du directoire de l'organisation criminelle. C'est un scandale pour certains. Ο αρχηγός των Ελλήνων Νεοναζί προφυλακίστηκε, γράφει στη διαδικτυακή του έκδοση το περιοδικό Der Spiegel και προσθέτει. Δολοφονίες, εκβιασμοί, επιθέσεις με εκρηκτικά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ελληνική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Νίκο Μιχαλολιάκο ότι είναι αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης και έδωσε εντολή να προφυλακιστεί. Ενώ η γερμανική Die Welt σημειώνει. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κινείται αποφασιστικά κατά των δεξιών εξτρεμιστών μετά τη δολοφονία ενός αριστερού μουσικού από έναν οπαδό τους. Το Reuters μεταδίδει ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι ο πρώτος εκλεγμένος αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα που θα σταλεί στη φυλακή από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967 και αναφέρεται στην πορεία του ακροδεξιού κόμματος. Η Χρυσή Αυγή κατάφερε από ένα κόμμα στο περιθώριο να κερδίσει 18 έδρες στο κοινοβούλιο στις εκλογές του περασμένου έτους. Έχει επωφεληθεί από την οργή για την κρίση χρέους, την υψηλή ανεργία και τη διαφθορά για να γίνει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το τρίτο δημοφιλέστερο κόμμα στην Ελλάδα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει χάσει περίπου το 1 τρίτο των υποστηρικτών της μετά τη δολοφονία. Στη φυλακή ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είναι ο τίτλος του ιταλικού πρακτορείου ANSA. Η γαλλική εφημερίδα Mond γράφει ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα πρέπει να περιμένει στη φυλακή τη δίκη του για χρηματοδότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ενώ σχολιάζει ότι η χθεσινή απελευθέρωση των τριών βουλευτών με περιοριστικούς όρους προκάλεσε έκπληξη. Εδώ και δύο εβδομάδες οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να διαλύσουν τη Χρυσή Αυγή μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φίσα την 17η Σεπτεμβρίου από έναν οπαδό της. Ο κύριος Λαγός εμπλέκεται άμεσα στη δολοφονία του μουσικού. Οι υποπεριορισμούς απελευθερώσεις εξέπληξαν τους πολιτικούς αναλυτές, οι οποίοι περίμεναν κυρίως την προληπτική κράτηση όλων των βουλευτών εν αναμονή της δίκης τους.